σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Ένα χαλαρό βλοκάκι το οποίο όπως βλέπεις και στον τίτλο 4 μέρες μαζί μου. Αφού σου αρέσουν πάρα πολύ τα vlog, όπως μου αρέσουν και εμένα. Σήμερα που λέτε τριτούλα, το πρωί πήγα σε κάποιες δουλειές που είχα στον ΕΟΠΗ. Μετά πήγα για καφέ με τις φίλες μου και έχω έρθει εδώ πέρα γιατί έχω και το κορίτσι μου. Πέρα αυτό, καλά θα ερχόμουν σίγουρα, αλλά έχω και το κορίτσι μου εδώ πέρα άρρωστο. Το έχει πιάσει το αυγενικό του σήμερα. Δεν μπορεί γενικά να κουνήσει το κεφάλι, αλλά για το τάμπλετ βλέπω μια χώρα το κουνάμε. Αριστερά και δεξιά. Άκου γλώσσα, καταλαβαίνεις. Δεν πιάνεις κατάσταση. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. Πρώτη φορά βασικά την πιάνει. Προφανώς ή την έχει πιάσει κάποιο ρεύμα και την έπιασε εδώ πέρα. Ή δεν θυμάμαι τώρα, λούστηκε και βγήκε έξω. Τι έκανες Μαρή, πες μας και εμάς. Κοιμήθηκαμε, πήγαμε ένα μελέτη πριν τότε πήγαμε. Προτίμησα τέλος πάντων να μείνει στο σπίτι μας σήμερα, να ξεκουραστεί και να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Φυσικά και δεν ανησυχώ γιατί ξέρω ότι έκανες βλακεία. Γιατί. Σήμερα που λέτε είναι εδώ τώρα τα πράγματα χαλαρά. Έχω βάλει ήδη να μαγειρέψω. Σήμερα επέλεξα να κάνω κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό αλλά και εξίσου υγιεινό. Γιατί το είδα στο TikTok. Ποιος μας παίρνει τηλέφωνο? Όχι, εμένα παίρνει τηλέφωνο. Όχι, εμένα παίρνει, να μου. Α, μονονάτης είναι. Τέλος πάντων, επέλεξα να κάνω κάτι πιο υγιεινό. Έβαλα σολομό σε ένα πυρεξάκι. Σε λαδόκολο έβαλα γλυκοπατάτα και μπρόκολο. Άλλο πυρεξάκι έβαλα ριζάκι. Θα βάλω και τσίλι σως από πάνω. Οπότε πιστεύω θα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Παρ' όλα αυτά, αυτή γενικά τις μέρες έχουμε κάποιες εκκρεμότητες να κάνουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε και κάποια δωράκια. Τα οποία να αλλάξουμε τα χρώματα βασικά σε κάτι μπλουζάκια που μας φέρανε. Οπότε θα πάμε και στα Zara, θα σας δείξουμε τι πήραμε. Θα πάμε και στο Max Store, θα σας δείξουμε και τι πήραμε. Και γενικά αυτά, οπότε πάω να δω το φαΐ, τι κάνει το φαΐ, να μην καεί. Τι άλλο, περιμένω και το γιο μου. Βασικά σήμερα έχουμε και συνέλευση στο σχολείο, οπότε θα πάρω τη μαμά μου στο σχολείο να πάρει το μικρό να επιστρέψουν και να φάνε για να γυρίσω εγώ μετά. Να σας δείξω και το πιάτο όπως το έχω δει και στο το καλάκι και πώς το θέλω να το φάω. Και έτσι θα αρχίσουμε μετά και τα διαβάσματα. Εσύ πώς πας? Όπως βλέπεις έχω βγάλει τις γλυκοπατάτες με τον μπρόκολο. Αχνίζει κιόλας και θολώνει και ο φαγός. Και έχω βγάλει και το ριζάκι. Το τελευταίο καιρό κάνω ριζάκι στο φούρνο. Τι να βγάζω τώρα κατσαρόλες? Αφού ανάβω το φούρνο, βάζω ριζάκι, βάζω λαδάκι, νεράκι βρασμένο ήδη για να πάρει κατευθείαν τη θερμοκρασία και μια χαρά γίνεται, σπυρωτό. Οπότε περιμένω και το σολομό μου τώρα. Όπως βλέπετε έχω βγάλει και το σολομό, οπότε εγώ θα φύγω τώρα, θα πάω στο σχολείο να γυρίσει ο γιος μου να φάνε και θα σας δείξω μετά το πιάτο πως το έχω δει στο TikTok. Βασικά είναι σαν Buddha Bowl, αλλά εμείς θα κάνουμε το πιάτο bowl. Τέλος πάντων, πάω. 2 hours later. Λοιπόν, ήρθα από το σχολείο και τώρα θα κάτσω να φάω. Καλά το φαΐ έχει γίνει super duper. Εδώ πέρα με τον Γιώργο, κλασικά τώρα έχουμε διάβασμα αφού φάγαμε. Βασικά καλή, ξέχασα να σας πω καλό μήνα. Πες καλέ, καλό μήνα. Καλό μήνα. Αχ, τρόμαξα. Δηλαδή. Και καλό Μάρτιο να έχετε και από το σχολείο μας πήραμε και ωραία μαρτάκια. Ω, φανταστικό. Έχει ναι, και... ο σύλλογος βασικά. Έχει σωστά. Και αστεράκι. Και αστεράκι και ματάκι, χαμός. Όχι, ματάκι δεν έχει, έχει μόνο μπίγες. Έχει μπιλίτσες, λοιπόν. Πολύ ευγενική προσφορά του συλλόγου μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε, σήμερα είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη, έχουμε ιστορία. Θα μάθουμε εδώ πέρα για την ηγεμονία της Στίβας. Τελικά θυμάστε που σας είπα ότι θα γράφανε ιστορία, ότι γράψανε ιστορία, κάτι τέτοιο. Το παιδί μου έγραψε α και επίσης έγραψε α και στη γλώσσα. Οπότε πάμε να διαβάσουμε τώρα την ηγεμονία της Στίβας. Παρακαλώ.
Όπως έχει πει και η μαμά μου, όπως διαβάζει και αυτή η ψυχολογία, διαβάζω και εγώ το μικρό Νικόλα που μου φαίνεται καινούριο. Είναι οι μικροί επανάστες με τον κύριο σου πια, είναι η δασκάλα και τα. Ναι, πες το για τα παιδάκια, μα θέλουν να το πάρουν και άλλες μαμάδες. Είναι. Ο μικρός Νικόλας τι κάνει. Ο μικρός Νικόλας και η φίλη του. Μαμπά, μπαμπά, Νικόλας. Καλέ τον τίτλο, πες. Ο μικρός Νικόλας και οι μικροί επανάστες. Επανάστες. Επαναστάτες. Έτσι. Και είναι, μπορούμε να βρούμε όλα τα βιβλία σε βιβλιοπωλεία, Περδίκη και. Είναι... είναι στη γειτονιά μας βιβλιοπωλείο. Και μπορούμε να τα βρούμε αυτά όλα. Λοιπόν, εγώ είχα πάρει και την εφημερίδα. Είχες πάρει μέσα στο ένθετο της εφημερίδας και τον μικρό Νικόλα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τώρα καμία ιστορία. Άσε τον μικρό Νικόλα να πάει να κοιμηθεί και εμείς θα διαβάσουμε την εγχειροποίηση της Θήβας, της Σπάρτης. Οι Σπαρτιάτες για να αναγκάσουν τους Θηβαίους να δεχτούν τους όρους της Ανταλκίδιας Ειρήνης. Τι είναι αυτό, εξτρατεύσαν εναντίον του. Πάμε. Οι Σπαρτιάτες για να αναγκάσουν τους Σπαρτιάτες για να αναγκάσουν. Βασικά τον βοηθάω να ξέρετε. Με θέλει λίγο δίπλα του ακόμα. Έτσι είναι τα αγοράκια. Μέχρι το ελίκιο θα με βοηθάτε. Ναι, μέχρι το ελίκιο αυτό θα κάνουμε. Να έρθω και μαζί σου όταν θα πας φαντάρος. Εκεί όχι. Λοιπόν, οι Σπαρτιάτες. Μιλάω. Σπαρτιάτες. Έλα, Γιώργο, συγκεντρώσου να τελειώνουμε γιατί έχουμε και προπόνηση. Οι Σπαρτιάτες για να αναγκάσουν τους Θηβαίους να δεχτούν τους όρους της Ανταλκίδιας Ειρήνης. Πώς. Αυτό παππούς. Οι Σπαρτιάτες για να αναγκάσουν τους Θηβαίους να δεχτούν. Γιώργο, θα το μάθω. Οι Σπαρτιάτες για να αναγκάσουν τους Θηβαίους να δεχτούν τους όρους της Ανταλκίδιας Ειρήνης. Εξτρατεύσαν. Τι! Να διαβάσω! Αυτό σου λέω! Να το πω κι εγώ! Και εσείς τα παίρνατε αυτά μανούλες, και εσείς όταν δεν καταλαβαίνει. Παιδί μου, εγώ θα σου το πω. Ναι, εγώ πρέπει να το πω όμως. Ναι, άκου λίγο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σας κλείνω να διαβάσουμε γιατί δεν γίνεται. Και γεια σας ξανά, είμαστε εδώ πέρα στο αυτοκίνητο, πάμε προπόνηση. Αν παιδιά και πάρα πάρα πολύ ωραία μέρα, πάρα πολύ ήλιο, έχει ένα φοβερό κρύο. Τέλος πάντων, θα πάω να αφήσω το παιδί στην προπόνηση και μετά θα πάω και σούπερ μάρκετ, οπότε λογικά αύριο θα σας δείξω τα πράγματα του σούπερ μάρκετ. Οπότε θα σας αφήσω, θα κλείσω σήμερα αυτήν εδώ πέρα την μέρα και θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα και είμαι εδώ πέρα στη κουζίνα μου για να σου δείξω τα πράγματα τα οποία πήρα χθες από το σούπερ μάρκετ. Μέχρι όμως να στα δείξω, έχω να σου πω για τον καιρό. Τι καιρός είναι αυτό, τι κρύο είναι αυτό, ρε παιδιά που κάνει. Εν τω μεταξύ, μία βγάζει ήλιο, μία συννεφιάζει και ξέρω ότι στα βόρεια πάλι χιονίζει. Αν όχι στην Αττική, αλλά κάπου χιονίζει και μας παίρνει και μας μπάλα, αλλά εμείς άδικα τρώμε το κρύο πάντα. Δεν θα ξαναχιονίζει, το ξέρω αυτό το πράγμα, δεν θα το ξαναζήσουμε δεύτερη φορά, αλλά τέλος πάντων. Πήγα που λέτε χθες στα σούπερ μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ και πήρα κάποια πραγματάκια γιατί το Σάββατο θα φύγουν τα αγόρια, θα πάνε στο χωριό και εμείς τα κορίτσια θα μείνουμε εδώ πέρα στην Αθήνα. Οπότε, επειδή δεν ήξερα καν τι θα κάνω με την καθαρή Δευτέρα, λέω κάτσε να πάρω κάποια πράγματα να είμαι σίγουρη, τουλάχιστον να καταλάβουμε αυτό το σαρακοστιανό, το mood. Λέω κάτσε να πάρω κάποια σαρακοστιανά και έχει ο Θεός. Λοιπόν, θα αρχίσω με σουέπερς. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα σουέπερς. Βασικά τα έχουμε δοκιμάσει όλα, το πράσινο το μοχίτο είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά τα σουέπερς πήρα εξάδα, αλλά γενικά επί δύο τα πήρα τα επόμενα. Λοιπόν, γαλατάκια πράσινα, ευαπορέ εγώ πίνω, έτσι κοτέσα με μαθημάνα μου, μόνο ευαπορέ να πίνω. Αν τώρα τύχει φρέσκο επειδή δεν έχω, άντε θα μπω στην διαδικασία να δοκιμάσω και το φρέσκο, αλλά γενικά το απεχθάνω με το φρέσκο. Οπότε, πήρα φάβα. Αν μπεις δεν μπορείς να κάνεις μόνος. Όχι, δεν μπορώ να κάνω μόνη μου. Η ευκολία εμένα μου αρέσει και το έχω ξαναπεί. Φάβα πήρα που λέτε. Πήρα ντολμαδάκια. Οκ.
Πήρα ριγατόνι μισκό. Εν τω μεταξύ πάντα λέω θα πάω για λίγα και πάντα παίρνω πάρα πολλά. Λοιπόν, ριγατόνι και πένες ολικής. Πήρα χαλβαδάκι. Αυτό το συγκεκριμένο είναι με κακάο. Και αυτό το πήρα για τον άντρα μου βανίλια, για να έχουν και τίποτα στο χουριό. Ας πάρει και ένα ρε παιδί μου, είδες πόσο γενναιόδωρος άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, πήρα κασεράκι τριμμένο, πήρα και φέτες του τοστ, αλλά τώρα τις έχω βάλει ήδη σε τάπερ, οπότε εντάξει, και φτύρι του τοστ πήρα και γαλοπούλα. Λοιπόν, πήρα ταραμάκο, δεν ξέρω αν σ' αρέσει σένα αυτός ο φούξιας ο ταραμάκος, εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Οπα, δώσου. Και πήρα και λεμοναδίτσες από Βίκο. Σας είπα, δεν είναι... Α, ξέχασα τα ψωμιά. Πήρα κατσέλις μαύρο για μένα και τους πήρα και κατσέλις πολύσπορο για την υπόλοιπη οικογένεια. Και αυτά τα πήρα επί δύο, αλλά τώρα εντάξει, θα πήγαινε να σας δείχνω όλα μαζί. Λοιπόν, αυτά ήτανε τα mini σούπερ μάρκετ ψώνια μου, τέλος πάντων. Σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα έχω μαγειρέψει φακές. Τις έχω κάνει ήδη από βραδείς, γιατί με περιμένουν δύο μπάνια. Το μεταξύ κάποια στιγμή σου είχα ξαναπεί ότι θέλω να σου δείξω πώς πλένω τα μπάνια μου και μυρίζει και διαρκεί η καθαριότητα, πραγματικά. Οπότε γι' αυτό μαγείρεψα, γιατί θέλω να κάνω τα δύο μπάνια, θέλω να βάλω και ένα σίδερο, να ξεμπερδεύω με το σίδερο. Παιδιά, το σίδερο το απεχθάνομαι, πραγματικά. Δεν το μπορώ. Το συγχαίρομαι, να σου πω την αλήθεια, αλλά τι να κάνεις. Τέλος πάντων, έχω να κάνω και ένα σίδερο. Η ώρα έχει πάει ήδη 12:30 παρά. Οπότε θα σε κλείσω τώρα να τακτοποιήσω αυτό εδώ πέρα το χαμό που έχω κάνει, να πλύνω και τον νεροχύτη, να κάνω και τα μπάνια και να έρθουν και τα παιδιά. Σήμερα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι, έχει να πέσει πάρα πάρα πολύ διάβασμα, γιατί γράφουν διαγώνισμα ο μικρός στα αγγλικά πάλι. Οπότε θα ρίξουμε το διάβασμα μέχρι να πάει, έχουν και υπολογιστές. Οπότε η μανούλα το απόγευμα θα χαλαρώσει, θα δει καμιά ταινιούλα στο Netflix. Δεν ξέρω αν με βλέπετε στο Instagram, αλλά έχω πάθει αιμονή με το Toy Boy. Αυτός ο Τούρκο θα με κάνει. Τι μάναρος είναι, παιδιά, ειλικρινά δηλαδή. Τέλος πάντων, νόμιζα ότι θα μείνω στο Ούγκο, αν βλέπετε εσείς το Toy Boy. Αλλά με έχει συνεπάρει, με έχει δηλαδή μαγνητήσει αυτός ο Τούρκος, πραγματικά. Το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι είδα τον αποτεώνα του Tinder, το οποίο είναι αληθινή ιστορία και ο άνθρωπος υπάρχει στην πραγματικότητα. Με ξεπερνάει το γεγονός ότι τον έχουν αποφυλακίσει, του τρελού να πούμε. Αυτά, οπότε θα σας αφήσω ουσιαστικά να κάνω τις δουλειές μου και θα τα πούμε... Λοιπόν, εγώ μόνο αυτά πρόλαβα στο σιδέρωμα, δεν γινότανε διαφορετικά, σε λίγο, τουλάχιστον σε 5 λεπτά θα έρθουν τα παιδιά. Έκανα και τα μπάνια, εν τω μεταξύ εννοείται ότι ξεβάφτηκα, γιατί εγώ όταν κάνω δουλειές γενικά υδρώνω, όχι γενικά, συνέχεια υδρώνω, οπότε δεν μπορώ. Και περιμένω που λέτε τα παιδιά, να φάμε τις φακούλες μας, οπότε κλείνουμε τώρα αυτή τη μέρα και θα τα πούμε αύριο. Gracias.
καλημέρα, Πεμπτούλα σήμερα και με βρίσκεται εδώ πέρα στην κουζίνα φτιάχνοντας φαγητό. Μόλις έκοψα εδώ πέρα τις πατατούλες μου, τις έχω βάλει αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, τα πάντα. Και τώρα θα αφιερώσω το χρόνο μου στο αγαπημένο μας κοτοπουλάκι. Όπως είδατε, παίρνω κομμάτια καρίνες. Βασικά είναι μια αρκετή ποσότητα. Και μετά το αφήνω για να κάνουμε κάποιες σαλατούλες. Εξάλλου φιλέτο στήθος είναι. Έχει και λίγο πετσούλα. Λοιπόν, είναι Πεμπτούλα, σας έλεγα σήμερα. Και το μενού έχει πολύ πράγμα. Ευελπιστώ σήμερα να μην έχει τόσο πολύ διάβασμα, γιατί χθες τα έπαιξα, δηλαδή μέχρι τις 10.30 διαβάζαμε για την Καινή Διαθήκη, την παλιά, τον Τίμιο Σταυρό. Τι άλλο διαβάζαμε? Για το Μέγα Κωνσταντίνο. Για κάτι διώχτες, τρόπτες, δεν τα θυμάμαι καλά. Πάντως για την Καινή και την Παλιά Διαθήκη τα θυμάμαι μια χαρά, γιατί την εξέτασα την κόρη μου. Είχαμε και τα αγγλικά, μετά διαβάσαμε. Οπότε δεν έκανα κάτι άλλο πέρα από τις δουλειές που σας έδειξα. Δηλαδή το απόγευμα, 2 ώρες που λείπανε για υπολογιστές και αγγλικά, ήταν λίγο όαση για μένα. Οπότε λίγο το ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, σήμερα που λέτε έχουμε να πάμε στα Max Store, γιατί την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, μας ζητήστηκε και από το σχολείο ότι θα κάνουν αποκριάτικο πάρτι. Οπότε δεν είχα στο λίγο το μικρό, οπότε θα πάω στο Max τώρα να του πάρω στολή. Η κόρη μου, εντάξει, έχει μεγαλώσει, είναι 6, οπότε δεν την νοιάζει και πολύ πολύ. Θα αυτοσχεδιάσουμε, οπότε θα πάμε. Έχω να πάω το απόγευμα προπόνηση στο παιδί, μετά έχω να το πάω σε κάποια δημιουργική απασχόληση και θα πάω με την κόρη μου στα Max Store. Και πού άλλο θα πάμε? Αχ, πρέπει να πάμε και κάπου αλλού. Α, θα πάμε και στο Zara να αλλάξουμε τα ρουχαλάκια. Λοιπόν, οπότε πάω να φτιάξω το κοτόπουλο και θα τα πούμε. Λοιπόν, έτοιμο και το κοτοπουλάκι μου, θα το βάλω στο φούρνο. Αυτό που βλέπετε από πάνω είναι μουσταρδίτσα, οπότε το βάζω στο φούρνο και τα λέμε. Ωχ, τώρα έκατσα, έβαλα όπως είδατε το φαΐ στο φούρνο. Τώρα ζεστάθηκα, έβγαλα τη ζακέτα. Σήμερα νομίζω είναι πιο ζεστά από χθες. Ακόμα δεν έχω να φανταστεί σε τελειώσει τον καφέ μου. Δηλαδή, αυτές οι δουλειές, ρε παιδιά, του σπιτιού δεν τελειώνουν με τίποτα. Το μόνο που έμεινε τώρα είναι η οργάνωση των ρούχων από το σιδέρωμα που σας έδειξα χθες. Γιατί, παιδιά, ειλικρινά, τα έπαιξα χθες. Δεν μπορούσα. Δηλαδή, αυτό το διάβασμα εμένα με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Όπως είδατε, είχαμε προχθές και τις εντάσεις μας. Δεν είμαστε κάτι. Τι, εσείς δεν έχετε τις εντάσεις σας με τα παιδιά? Είσαστε τίποτα φυσιολογικές, πραγματικά? Δηλαδή, αν δεν το μαλώσεις και λίγο το παιδί, γενικά δεν παίρνει μπρος, με όρια. Και εμείς έχουμε πάντα και τις εντάσεις μας, έχουμε και τα ρόδινά μας, περνάμε πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι αν δεν φωνάξεις λίγο, δεν θα πας μπροστά γενικά. Δεν πάει να πει τίποτα, α, το λυπάμαι, εντάξει, είπαμε. Αχ, παιδιά, πραγματικά, κάτσε να πιω λίγο καφέ, γιατί από το πρωί λειτουργώ πάρα πολύ μηχανικά, τυφλά. Έχει μείνει που λέτε το σκούπισμα τώρα. Αχ, και η οργάνωση των ρούχων. Χθες τελείωσα και το Toy Boy, πάρα πολύ ωραίο, αλλά έχει πάρα πολύ σεξ γενικά, πάρα πολύ βία. Ίσως να ενοχλεί κάποιους το ότι έχει πάρα πολύ σεξ, ανάλογα τα γούστα βασικά. Εμένα μου άρεσε, δηλαδή έχει υπέροχη πλοκή με το φόνο. Εννοείται ότι θα σας κάνω και ένα spoiler, μας υπόσχεται ότι έρχεται το 3. Και η φάτιση είναι ότι δεν είναι, ρε παιδάκι μου, και πάρα πολύ κοντά όταν έρχεται το 2, το 3 και ξεχνιέσαι. Εγώ πολλές φορές, να φανταστείς, βάζω τα προηγούμενα επεισόδια του προηγούμενου κύκλου για να καταλάβω τι γίνεται. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Α, φορτίζω και το κινητό μου τώρα. Α, η ώρα είναι 12.30, το φαγάκι μου ψήνεται. Οπότε θα τα πούμε και πιο μετά, θα έρθουν για τα παιδάκια μου τώρα. Σε μία ώρα δηλαδή, μία και 20 κάπου εκεί πέρα έρχονται. Θα απολαύσω λίγο το καφέ μου, θα ανοίξω και λίγο τον υπολογιστή μου για να δούμε τι, για να δω τι γίνεται. Οπότε θα σας κλείσω και θα τα πούμε το απόγευμα. Λοιπόν, και εμείς τώρα βγήκαμε έξω, μόλις παρκάραμε, πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί εδώ πέρα στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρκάρουμε. Παρ' όλα αυτά, παρκάραμε. Θα πάω τώρα το Γιώργο σε δημιουργική αποσχόληση και εμείς με την Ουρανία θα πάμε στα Ζάρα να αλλάξουμε κάποια πράγματα και μετά θα πάμε στα Max Store. Δεν είμαι και να περπατάω, παιδιά, εγώ λαχάνιασα. Αλλά τι να κάνεις, εδώ στην Καλλιδέα δεν βρίσκεις εύκολα να παρκάρεις. Λοιπόν, πάμε.
try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Εμείς τελειώσαμε και από τα Max Store, οπότε θα κάνουμε ένα Max Store haul μέσα στο αυτοκίνητο. Μας ξέρετε τώρα εμάς. Όπως θυμάστε το καλοκαίρι που κάναμε το Jumbo haul μέσα στην καβάλα που ήμασταν μέσα στα Max. Λοιπόν, οπότε, για δείξε μας λίγο τι πήραμε. Λοιπόν, επειδή τελικά θα ντυθώ διαβολάκι, πήρα αυτά εδώ, τα οποία ήταν μαζί με αυτό, αλλά έφυγε και έχει και το παπηγιόν και την ουρίτσα. Ωραία. Αυτό το φωτοστέφανο, επειδή μια φίλη μου θα ντυθεί μαζί αγγελάκι. Κόκκινο γλίτερ. Γιατί θέλω να τις κάνω ένα μακιγιάζ, το οποίο θέλουμε και το έντονο, το γλίτερ κόκκινο. Λοιπόν, αυτό το μυαβίτι εδώ, ο οποίος είναι γαλάζιος. Ένα μικρό κουμπιτεράκι. Και ένα μπλοκ ζωγραφικής ακουαρέλας. Και που πήρες και ένα. Και πήρε και στη μαμά ένα μαρτάκι. Αλίμονο, με πιάνει το μάτι, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε σε αφήνουμε. Α, καλέ, πήραμε και στολή του Γιώργου, την οποία την άφησα από πίσω. Ωραία. Θα σας τη δείξω αύριο που θα ανοίξω την κάμερα, γιατί τα παιδιά θα πάνε εντυμένα στο σχολείο. Θα δείτε και το μακιγιάζ που θα κάνω στην ουρανία. Οπότε έχει φοβερή κίνηση εντωμεταξύ παρεπιπτόντως. Τέλος πάντων, οπότε θα κλείσουμε αυτήν εδώ τη μέρα τώρα. Θα τα πούμε αύριο και πάμε να πάρουμε το παιδί μας. Bye. Γεια σας για σήμερα. Και καλημέρα, Παρασκευούλα σήμερα, και εμείς παιδιά σηκωθήκαμε για να κάνουμε το μακιγιάζ για να πάνε στο σχολείο. Η κόρη μου έχει ντυθεί διαβολάκι και ο γιος μου έχει ντυθεί Ράμπο. Λοιπόν, κοιτάξτε, κοιτάξτε τι δημιούργησα πρωί πρωί με την τζίπλα στο μάτι. Αυτό έχω να σου πω. Για έλα εδώ, για έλα εδώ, έλα Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ράμπο και αυτή είναι η συστολή που του πήρα από τα Max Store. Τώρα θα σας κάνω και πλάνο και έλα εδώ κι εσύ. Λοιπόν, και αυτή είναι η Μολίνα. Λοιπόν, μισό λεπτό να σας αλλάξω λίγο την κάμερα. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slip. Και γεια σας ξανά, εγώ μόλις έβαλα το φαγητό να ετοιμάζεται. Σήμερα έχουμε μακαρόνια ολικής με σαλτσούλα. Έχουν φύγει τα παιδιά, ώρες έχουν φύγει τα παιδιά. Αλλά εγώ τώρα άνοιξα την καμερούλα μου. Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί παιδιά δεν είχαμε διάβασμα χθες το διανόησε. Επειδή θα κάνανε ένα αποκριάτικο πάρτι, δεν τους έβαλε τίποτα, στην έκτα λίμωνο. Φυσικά και είχαμε 2-3 πραγματάκια. Πρόσεχε, έρχεται και καθαρή Δευτέρα. Οπότε ουσιαστικά σήμερα θα γράψουμε αυτά που είναι για την Τρίτη, έτσι για να μην υπάρχει γράψιμο μέσα στο τρίμερο, και θα κάνουμε και μια επαναληψούλα τη Δευτέρα. Κατά τα άλλα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έρχεται τρίμερο, τελικά οι δικοί μου δεν θα κατέβουν κάτω στο χωριό, γιατί ο καιρός θα χαλάσει, οπότε θα κατεβαίνανε για δουλειές, οπότε ποιος ο λόγος να δουλεύουν μέσα στη Λασπούρα. Και γι' αυτό κιόλας δεν άκουσες ότι θα κατέβουμε κι εμείς, γιατί εμείς όταν ακούμε δουλειά, σφαίρα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε αυτά έχω να σου πω. Ετοιμάζεται τώρα το φαγητό, δουλειά δεν έχω καθόλου γιατί τα έκανα όλα χθες. Οπότε θα τα πούμε και το απόγευμα. 2 hours later. Και γεια σας ξανά, δεν την άνοιξα την καμερούλα το απόγευμα, γιατί πήγαμε για ψώνια πάλι. Βασικά μας καλέσανε σε ένα πάρτι και πήγαμε και πήραμε ένα δώρο για το κοριτσάκι που έχει γενέθλια αύριο. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Τώρα ξέρετε, για αυτές τις ηλικίες τώρα που μπαίνουν έτσι στην εφηβεία και αρχίζουν λίγο έτσι και περιποιούνται και τον εαυτό τους, και σύμφωνα κιόλας με την ιδέα που μας πήρανε και εμάς κάποιες συμμαθήτριες της ουρανίας αφρόλουτρα και αυτά, έτσι μου έδωσε την ιδέα να πάρω στο κοριτσάκι, όχι δεν μας έφερε το ίδιο κοριτσάκι αφρόλουτρα και αυτά, αλλά με την ιδέα που μας έχουν πάρει άλλα κοριτσάκια, έτσι και εγώ σκέφτηκα και πήγαμε στο Dustin Cream. Τώρα βασικά δεν μπορώ να σας ανοίξω και να σας τα δείξω τι πήραμε, γιατί πολύ απλά είναι δωράκι. Όμως πήραμε με άρωμα αυτό το ρόδι από το Dustin Cream, αφρόλουτρο,
peeling, hair mist, body mist, τα είχε όλα μαζί σε ένα πακετάκι και τις πήραμε και κρέμα σώματος και το σφουγγαράκι μέσα, σε μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Πιστεύω ότι θα της αρέσει. Παρ' όλα αυτά δεν μείναμε εδώ, πήγαμε και απέναντι στα H&M και πήρε η Ουρανίτσα κρυκάκια και δαχτυλιδάκια, τα οποία θα σας τα δείξω. Ξέρετε, τώρα αρχίζει τώρα σιγά σιγά και ξέρετε τα πρώτα σκουλαρικάκια, λίγο lip gloss, λίγο μολυβάκι, ξέρετε τώρα πως είναι αυτά. Λοιπόν, πήρε και στα ασημένια και χρυσά, ξέρεις τώρα, είναι αυτά εδώ πέρα, τα έχω κάνει λίγο σκατά εδώ πέρα. Αχ, τώρα βασικά άμα με έβλεπε θα άρχιζε τη μύρλα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αχ, γιατί τα χαλάω. Λοιπόν, να, έτσι είναι, βλέπεις, αυτά. Και είναι και τα χρυσά, πήρε και χρυσά και ασημένια. Και πήραμε, παιδιά, α, εντωμεταξύ έχει ξεχωρίσει και εδώ πέρα και άλλα σχέδια. Βλέπεις, αυτό, δεν ξέρω, έχει εδώ πέρα ένα ανάγλυφο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πήρε και δαχτυλίδια, τα οποία τα είχε όλα σετ. Ξέρεις, διβεράκια, είναι φανταστικά. Είναι, ξέρεις, αυτά τώρα τα φοράνε τα κοριτσάκια, θα σου πω την αλήθεια. Κάτσε, γιατί γίνεται ένα χαμός. Τα ανοίξαμε και τα βάλαμε εδώ πέρα. Κάτσε, θα στα δείξω. Ωχ, άμα τις χάσω ένα θα γίνει χαμός. Μισό λεπτό να το βρω και έρχομαι. Είναι αυτά εδώ, όπως βλέπεις έχει αυτό εδώ πέρα το φιδάκι. Έχει αυτό εδώ πέρα με το σύμβολο της ειρήνης. Το διβεράκι είναι τέλειο. Φοράγα και εγώ, παιδιά, διβεράκια και τριβεράκια. Αυτό εδώ πέρα το ανάγλυφο. Και διάφορα τα οποία τα βάζεις και μονά και διπλά. Φανταστικά είναι αυτά τα δαχτυλιδάκια. Γενικά έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε φομπιζού τα H&M και πάρα πολύ καλές οικονομικές τιμές. Οπότε κάναμε και τα ψώνια μας πάλι. Και μετά πήραμε και τη σοκολάτα από ένα καταπληκτικό μαγαζί εδώ πέρα στην Καλυθέα, το Creme Royale, που είναι κοντά στο Δημαρχείο, αν ενδιαφέρεσαι να έρθεις. Φανταστική σοκολάτα, τέλειος καφές. Και ήρθαμε, έχω κάνει και εδώ πέρα τώρα την night routine μου. Σήμερα εντωμεταξύ είναι Παρασκευούλα και το φως στο τούνελ. Αυτή η υπόθεση της Πάτρας, δηλαδή, πραγματικά, άντεξε στο μίστε το αποτέλεσμα, γιατί το περιμένουμε και ειλικρινά ντρέπομαι για τον τίτλο της μητέρας της συγκεκριμένης. Τέλος πάντων, Παρασκευούλα σήμερα, θα χαλαρώσουμε και όπως καταλαβαίνετε κάπου εδώ πέρα θα κλείσει αυτό το τετραήμερο vlog. Ελπίζω να σας κράτησα πολύ καλή παρεούλα για τις 4 μέρες. Σας έδειξα λίγο πώς είναι η καθημερινότητά μας με τα παιδιά μου στο σπίτι, το τι μαγειρεύουμε, εννοείται, για να φάμε, τα διαβάσματά μας, τις εντάσεις μας, τα ροδινά μας, όλα. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς και στο Instagram. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.